Λοιπόν, και πέφτω πάνω στο σάκι. Κούκλος. Μπορούμε να πατήσουμε το βίντεο. Γεια σε όλους. Επιστρέφουμε από Σέρες, που χθες το βράδυ είχαμε μια εκπληκτική συναυλία. Είμαστε στο δρόμο για Αθήνα. Πριν όμως από αυτή την υπέροχη συναυλία, ήμουνα στην Κέρκυρα με τον καλύτερο σοφέρ του κόσμου. Εδώ τον βλέπετε. Είμαι πολύ τυχερός. Σοφερίνα, παρακαλώ. Σοφερίνα, βεβαίως. Και εκεί που ήμουνα στην Κέρκυρα, λοιπόν, στο δρόμο βλέπω ένα πολύ αγαπημένο μου δέντρο. Αυτό εδώ. Είναι εδώ, ξαπλώνει πίσω αυτή τη στιγμή, αναπαύεται. Είναι η αγαπημένη τζιντζολιά, όπως λέμε στην Κέρκυρα. Είχα από μικρό παιδί να φάω τζιντζολες. Ναι, αλλά πες τι γινόταν στην Κέρκυρα μικρό παιδί στους. Ναι, επειδή δεν είχαμε σπίτι τζιντζολιά, είχε ένας γείτονας όπου, όπως καταλαβαίνετε, την είχα ρημάξει την τζιντζολιά. Ανέβαινα συνέχεια πάνω και έκλεβα τζιντζολες από το γείτονα. Τώρα όμως πλέον. Έλα καλέ. Και σπάω το κεφάλι μου εγώ όμως το βράδυ και να λέω. Ωραία, τα κατάλαβα καλά. Κάτι είπε, κάτι που δεν το ήξερα, μια λέξη που δεν την έπιανα. Που δεν θα την πω γιατί μπορεί να την κάνω και λάθος. Γιατί τζιτζολιά. Είναι τζιτζολιά. Κάτι το οποίο δεν το έχω ακούσει πολλές φορές. Δεν έχει σημασία. Την είχε ρημάξει την τζιντζολιά. Ρε παιδιά, ποιο δέντρο είναι αυτό. Η τζιτζιφιά. Αυτή είναι η τζιτζιφιά, ρε Ελένη. Είναι λίγα. Είχε και τζιτζιφιές κάτω στο φάλιρο, στο δρόμο. Οι τζιτζιφιές με την τζιτζιφιά είναι το ίδιο. Δηλαδή οι τζιτζιφιές τύπου περιοχή το έχουν πάρει από την τζιτζιφιά τύπου φυτό. Ιδέα δεν είναι. Εγώ δεν κατάλαβα και λέω, μήπως αυτό είναι ένα σπάνιο δέντρο που το βρήκε εκεί και το πήρε, ξέρω εγώ, σε ριζούλα. Γιατί λέω, αν δεν είναι σπάνιο, μπορεί να το βρούμε και εδώ στην Ελλάδα. Έχει και καρπό σαν αμάσκινο. Δηλαδή ο καρπό του θυμίζεται αμάσκινο. Και λέγεται και μοσχοϊτιά, Ελένη, γιατί τον γκούγκλαρα. Ναι, με τρομάζει. Λοιπόν,